Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Τέσσερις Φλεβάρι, πάντοτε μαζί μακάρι. Μισό μου χρόνια μας πολλά, μωρό μου. Τέσσερις Φλεβάρι. Βγαίνει και καινούριο σήμερα. Έγινε νομίζω το release. Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη. Για 14 Φλεβάρι. Ναι, έχουν γίνει και άλλα γενικά για τον Άγιο Βαλεντίνο. Αλλά νομίζω ότι το πιο πετυχημένο ήταν το 14 Φλεβάρι. Θέλω να μπορώ να ακούσω και τη Ανδρομάχη και του Γιώργου, γιατί το έχει γράψει και ο φίλος μου ο Βασίλης. Οπότε θα είναι επιτυχιάρα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι είμαστε εδώ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mad. Ερωτικό not, γιατί δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι άλλωστε. Αγαπησιάρικο not επίσης, γιατί δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι και γενικά. Είμαι η Λένια και είμαι καλά. Είμαι η Λένια και είμαι καλά και είμαι η Λένια και θα πάμε μαζί. Γιορτάζω. Ναι, τη ζωή. Τη ζωή. Και τον έρωτα. Τα γιορτάζω εγώ. Δεν γιορτάζω εγώ τη ζωή και τον έρωτα, αγάπη μου. Γιατί άλλωστε είναι και πολύ ρομαντικός ο σύντροφός μου, οπότε γιορτάζω τη ζωή και τον έρωτα. Ένα δώρο μου έκανε στα γενέθλιά μου μετά από 2,5 χρόνια. Τέλος πάντων, προχωράμε. Λοιπόν, έλα τι ωραία λέει από πάνω. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε. Ας μην πούμε τα τετριμένα, ότι κάθε μέρα μακάρι να έχεις Βαλεντίνος και να αγαπιόμαστε και να κάνουμε δώρα στους συντρόφους μας και τέλος πάντων, όχι απαραίτητα δώρα, αλλά να τους δείχνουμε την αγάπη μας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάμε να. Πού πάμε να. Πάμε να δούμε λοιπόν. Έτσι, ωραία fun facts για τον Άγιο Βαλεντίνο. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Υπάρχουν χώρες, να ξέρετε, που απαγορεύουν τον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου. Εκεί θα πάω. Λοιπόν, αυτές είναι. Λοιπόν, ο λόγος που γίνεται αυτό να ξέρετε είναι ότι αυτή η ημέρα θεωρείται ότι ενθαρρύνει, τέλειο, το περιστασιακό και εκτός γάμου σεχ και την κατανάλωση του αλκοόλ. Άιστε. Οπότε, στη Μαλαισία, στην Ινδονησία, στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, στο Πακιστάν και στην Ινδία, ναι, ναι, έχει φύγει. Ναι, ναι, έχει Βαλεντίνο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το 53% των γυναικών στην Αμερική χωρίζουν αν οι σύντροφοί τους δεν τους κάνουν δώρο. Πάρα πολύ σωστό, μπράβο. Έτσι πρέπει να είναι. Αλλιώς τι θα το κάνεις. Τι, άμα δεν. Έχω αδικό. Ένα δώρο, ρε παιδάκι μου, δεν σου λέω να. Καθόλου λέει ο Κώστας. Ον. Έλα. Αν δεν τους κάνουν δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο, χωρίζουνε. Oh. Ναι. Οκ, okay, ναι, το ακούω. Δεν υπάρχει λόγος όντως να χωρίσεις. Αλλά εντάξει, Valentine's Day, φαντάζομαι ότι από την Αμερική θα έχει προέλθει ο Άγιος Βαλεντίνος. Ναι, το δούμε αυτό, το τσεκάρουμε πιστεύω. Λοιπόν, το παιδάκι με το βρακάκι και το τόξο. Ο Θεός έρωτας. Στην Ελλάδα. Δεν είναι ο Βαλεντίνος. Εμείς φταίμε. Καλύτερα, Κώστα, τι έπαθες, γιατί φταίμε εμείς, όχι. Εμείς δεν φταίμε. Ο Έλληνας δεν φταίει ποτέ, αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε. Περίπου το 85% των καρτών το στέλνουν γυναίκες, ενώ περίπου το 73% των λουλουδιών το στέλνουν οι άνδρες. Στέκει. Περίπου 190.000 κάρτες στέλνονται αυτή την ημέρα, κάνοντάς τη δεύτερη πιο δημοφιλή γιορτή, μετά από ποια πιστεύετε, μετά από τα Χριστούγεννα, παιδιά. Ενώ αν επίσης μετρηθούν οι κάρτες που κάνουν δώρο τα παιδιά στους συμμαθητές και στις οικογένειές τους, τότε αυτός ο αριθμός ανεβαίνει περίπου στο 1 δισεκατομμύριο. Wow, cheese, ζους. Το 1/8 σχεδόν του πληθυσμού σε κάρτες. Λοιπόν, η παλαιότερη κάρτα από την ημέρα των ερωτευμένων βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και χρονολογείται από το 1400 μετά Χριστόν. Περίμενε, η παλαιότερη κάρτα γενικά για το Βαλεντίνο. Ο Βαλεντίνος υπάρχει. Α, εντάξει, τρόμαξε. Τρόμαξε. Ποιος? Ο Βαλεντίνος, λοιπόν, ήτο ιερέας στη Ρώμη. Και καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή τελούσε γάμους ανάμεσα σε ζευγάρια. Και γιορτάζουν τη μνήμη του 14 Φλεβάρι. Οι Καθολικοί. Αυτό είναι ο Αγίος Βαλεντίνος. Ο παλιός. Εμείς τώρα είμαστε στο νέο.
Οπότε εμείς θα πάμε σε break. Επειδή είμαστε στο νέο Βαλεντίνο και επειδή θα πάμε σε break, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Διότι, κάτσε να δω τι γίνεται, θέλει σήμερα να βρίσκω. Καλά, εντάξει. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Χριστέ μου, στείλουν κάτι φωτογραφίες εδώ πυρίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και έχω μια φίλη μου που έχει εδώ, που τη βλέπω. Λοιπόν, φίλο μου. Φίλο μου, μάλιστα. Λοιπόν, θέλει να βγούμε σήμερα, αλλά εγώ δεν βρίσκω το λόγο. Δηλαδή, ντε και καλά, επειδή είναι το Αγίου Βαλεντίνου, πρέπει να γιορτάσουμε την αγάπη μας. Εγώ κάθε μέρα γιορτάζω μαζί της. Κοίτα τώρα να δεις. Εν μέρη, σε καταλαβαίνω, γιατί είμαστε στην ίδια σελίδα. Αν όμως γιορτάζετε κάθε μέρα την αγάπη σας, δεν θα θέλει να βγείτε και το Αγίου Βαλεντίνου. Εκτός, ναι, εκτός και αν, πώς το λένε, εάν είστε τόσο ρε παιδί μου, που δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα εσύ να γιορτάζετε και σήμερα, ας πούμε, ή είσαι τόσο αντιδραστικό στοιχείο. Εγώ σε καταλαβαίνω γιατί τους ξαναλέω, είμαστε στην ίδια σελίδα, έτσι. Μην πάρεις ότι έχω κάποια ειρωνία, που φυσικά είμαι βουτυγμένη μέσα αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ούτε εγώ καταλαβαίνω το λόγο απαραίτητα. Αλλά δες το ως ακόμα μια ευκαιρία. Να πετάξετε λεφτά σου. Ως ακόμα μια ευκαιρία να πάτε να φάτε κάπου μαζί. Τι μέρα σήμερα, Τετάρτη. Ωραία, άκου. Επειδή δεν ξέρω τι λύση πρέπει να σου δώσω και σε καταλαβαίνω εν μέρη, προφασίσου ότι έχεις δουλειά. Όχι σήμερα και καλά αύριο. Οπότε, ή τέλος πάντων να σου πω κάτι. Κάνε και εσύ, ρε παιδί μου, βάλε και λίγο νερό στο κρασί σου ή κάθεστε σπίτι, ψήστε το λίγο πιο ρομαντικά, παραγγείλετε ενδεχομένως, κάνετε μια βόλτα. Θέλω να πω ότι πάρτε ό,τι δεν είναι. Αφού ζεις κάθε μέρα τον έρωτα, ζεις τον και σήμερα τον κάθε μέρα τον έρωτα και την αγάπη σας. Δεν θα σου είναι κάτι. Δεν χρειάζεται να πας με κόκκινα τριαντάφυλλα, αλλά μην μου πεις ότι πας κάθε μέρα με κόκκινα τριαντάφυλλα και τις αφήνεις πάνω στον πάγκο της κουζίνας ή στο τραπέζι ή στο αυτοκίνητό της, ξέρω εγώ, ένα τριαντάφυλλο την ημέρα. Έχω βέβαια φίλη μου που έχει τέτοιο σύντροφο, να ξέρετε. Ναι. Τι να ζήσει. Ναι, ας το κάνεις την προηγούμενη μέρα και ας το κάνεις και αύριο, άμα δεν θες να το κάνεις σήμερα, ας πούμε, και να το παίξεις έτσι αντιδραστικό στοιχείο. Αλλά εάν είναι τόσο σημαντικής, πώς να το πω, αν είναι τόσο σημαντικό για την κοπέλα σου αυτό, τότε για ποιο λόγο να μην το κάνεις και να μην την κάνεις χαρούμενη και να γελάς το χιλάκι της και να υπερνικήσει ο εγωισμός και η αντιδραστικότητά σου, φίλε μου, αλλιώς. Μάλλον δεν έχετε πολλά κοινά. Δεν ξέρω. Και τους χωρίζω τώρα ξαφνικά. Δεν έχετε πολλά κοινά. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Λέω. Αλλιώς βρες μια γυναίκα που δεν θέλει τέλος πάντων τέτοια. Κάτι άλλο. Anyway. Εγώ δεν της το έκανα το χατήρι της πάντως. Εγώ. Θα έβαζα λίγο νερό. Σιγάρα, παιδιά. Δεν σε λέμε και τίποτα. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, ένα φαγητό σας λέμε να βγούμε να. Ναι. Να βγούμε να φάμε ένα φαγητό, να περάσουμε καλά, να γυρίσουμε στο σπιτάκι μας και να το ζήσουμε για καλά λίγο πιο ερωτικά. Άμα δεν θες γιατί ντρέπεσαι, γιατί μπορεί να ντρέπεσαι και όλα επειδή είναι το Αγίου Βαλεντίνου και δεν θέλεις να το ζήσεις έτσι, μπορείς να το κάνεις στο σπίτι. Και να το κάνεις πιο ωραία και να μείνει πίσω από κλειστές πόρτες και να μείνει μεταξύ σας. Λέω επίσης εγώ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε break. Πάμε σε break γιατί έρχεται μια καλεσμένη φωτιά. Μια καλεσμένη απολαυστικότατη και μια καλεσμένη που την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας σήμερα. Ωστόσο. Μη φύγεις, μην πας πουθενά, κατευθείαν από το TikTok έρχεται εδώ. Go! Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν είμαι μόνη μου φυσικά, μάλλον δεν θα είμαι μόνη μου από εδώ και στο εξής, διότι θα έρθει στην παρέα μας μία γυναίκα η οποία μπήκε στη ζωή μας κάπου εκεί στην καραντίνα και δεν υπάρχει περίπτωση στο φοριού σου να μην σου την έχει πετάξει. Δεν παίζει. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό, να μην σου την έχει πετάξει. Αλλά όντως δεν υπάρχει περίπτωση στο φοριού να μην έχεις δει ποτέ μπροστά σου την Just Stella. Και όχι μόνη της, με φυσικά παρέα. Αλλά τώρα θα έρθει μόνη της μέσα. Η παρέα είναι απέναντι και μπορείς να περάσεις. Ελώ. Μαμά είναι. Η παρέα είναι έξω. Η παρέα είναι έξω. Αλλά έρχομαι μόνη μου για να μείνει το στούντιο όρθιο. Ωραία. Τι κάνεις. Και Happy Valentine's Day κιόλας. Happy Valentine's. Που είναι Valentine's Day τώρα. Πάντα. Το ζείτε. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Τσακωμοί υπάρχουν, αλλά είμαστε μια χαρά. Εντάξει. Τσακωμοί υπάρχουν, υπάρχουν παντού. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τσακωμούς εγώ. Είσαι τέτοια. Τέτοια είμαι. Τι ζώδιο είσαι. Ζυγός. Ζυγός. Εσύ. Υδροχός. Ταιριάζουμε. Εσύ δεν ζεις με τσακωμούς. Καθόλου δεν μπορώ να τους τσακωμούς. Ούτε εγώ μπορώ, αλλά
δίνω αυτή τη, το... θέλω λίγο, δίνω αυτό το, ναι, το βήμα να μου κάνει λίγο τσακωμό για να το παίξω μετά λίγο θύμα. Κάπως έτσι. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, κάτσε να σε πάρω τώρα από την αρχή. Κάπου εκεί είμαστε στο 2020, από ό,τι καταλαβαίνω, καραντίνα. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Καραντίνα. Και μπαίνει το TikTok στη ζωή σου. Ήταν κάτι το παρακολουθούσες γενικά από πιο πριν. Ναι, παρακολουθούσα TikTok εξωτερικού. Okay. Πάρα πολύ. Είχα τρέλα, γιατί τότε υπήρχαν ήταν πολύ στη μόδα τα βιντεάκια με μουσική, έτσι που κάνανε transition και αυτά. Και λέω, θα τα κάνω κι εγώ. Και τα έκανα. Τα έκανες... Και πέτυχαν. Τα έκανες στην καραντίνα. Στην καραντίνα, ναι. Κοίτα, εγώ είχα λόξο με τα social media. Διέχουμε κιόλας, έτσι, ναι, πούμε. Αυτά είναι τα καινούργια. Καλά, ναι, εντάξει. Είναι με το μαγαζί, με τα μαλλιά που άνοιξα τώρα. Παναγιά μου. Εγώ με τα social media είχα ανέκαθεν τρέλα, από πιτσιρίκι, δηλαδή με το που βγήκε Facebook στα νιάτα, ναι, όλα ήμουνα πάντα ενεργή, έδινα το παρόν. Αλλά η καραντίνα ήταν... Κινητήριος δύναμη, ας πούμε. Ναι. Για να πεις ότι θα το κάνει. Γιατί ασχολήθηκα, το πήρα ζεστά το θέμα, μπήκε και η Θάλια στη μέση, κάναμε ένα ντουέτο απίστευτο. Και μέσα σε ένα βράδυ, εντάξει, η παρέα μεγάλωσε σταδιακά. Μπήκε μετά ο Μάριος, μετά μπήκε και η Μπέμπα. Εν τω μεταξύ, είστε πραγματικά πολύ τεχνικό γενιά, έτσι, όχι αστεία. Είμαστε χωρίς. Περίμενε. Στην πρώτη καραντίνα είχες μόνο τη Θάλια. Ναι. Και μέσα σε. Μετά γνωριστήκαμε με τον Μάριο, βασικά στην καραντίνα. Ναι. Και αποκτήσαμε και το μωράκι μας. Έλα ρε εσύ. Που είναι 8 μηνών τώρα. Έλα ρε εσύ. Και είσαι και μικρή μαμά. Εντάξει. Είσαι μικρή μαμά. Δεν με λες και μεγάλη. Ναι. Αλλά κάπως. Και το περνάς ρε παιδί με αυτό στον κόσμο κιόλας, μέσα από το TikTok. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είσαι και λίγο κινητήριος δύναμη, γιατί λες στους άλλους ότι ξέρεις τι, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους κάποιοι τον ρόλο της μαμάς. Ναι. Εγώ σίγουρα δεν θα γίνω ποτέ αυτή η τυπική μαμά. Δεν ξέρω πώς πραγματικά το έχουν κάποιοι στο μυαλό, ναι, τους. Εγώ είμαι λίγο η πιο τρελή μαμά. Okay. Είμαι πιο τρελή μαμά, είμαι πιο cool, είμαι έτσι, χορεύουμε, κάνουμε παρέα, είμαστε σαν φίλες, τέτοιο στυλ. Και το απολαμβάνεις και εσύ και η μικρή, φαντάζομαι. Ναι. Καλά, και όλοι. Όχι μόνο εσύ και η μικρή, ναι, και όλοι. Γενικά, ναι, έχουμε πολλά θετικά σχόλια, πάρα πολλά μηνύματα λαμβάνω θετικά κάθε μέρα. Mm. Κάθε μέρα, και η αλήθεια είναι ότι χωρίς τη στήριξη του κόσμου δεν θα φτάναμε και εδώ που έχουμε φτάσει τώρα. Όταν ξεκίνησε, παιδί μου, και κατάλαβε ότι αυτό ξεκινάει και έχει. Τώρα, εδώ γίνεται δουλίτσα, ας πούμε. Ναι. Το βλέπεις καθόλου σαν δουλειά? Είναι η δουλειά μου. Είναι η δουλειά σου. Είναι η δουλειά μου, γιατί όταν εγώ ασχολήθηκα με τα social media, παράλληλα ήταν καθαρά ερασιτεχνικό. Ναι. Δούλευα στην εστίαση. Mm. Ήμουνα σερβιτόρα και υποδοχή. Αυτή ήταν η βασική μου δουλειά. Αλλά με το που άρχιζα να βγάζω τα πρώτα μου χρήματα, καταρχάς ήταν κάθε μέρα άπειρες οι συνεργασίες που είχα. Έβγαζα καθημερινά, είχα κάποιο χρηματικό ποσό που δεν χρειάστηκε πλέον να ξαναδουλέψω, ναι, στην εστίαση. Επικεντρώθηκα εκεί, μου άρεσε κιόλας αυτό που έκανα. Δεν το έκανα μόνο και μόνο για να πάρω τα λεφτά από τις εταιρείες, τις συνεργασίες. Και γι' αυτό και δεχόμουν συνέχεια συγχαρητήρια και ξανασυνεργαζόντουσαν μαζί μου, γιατί το έβλεπα σαν ένα δικό μου μαγαζί. Ναι. Π.χ. το μαγαζί που θα προωθούσα. Μέχρι που έφτασα και στις μουσικές συνεργασίες, που το ξεκίνησα και αυτό στο TikTok, αναλάμβανα τραγούδια και τα κάναμε πιο γνωστά, και πλέον έφτασα στο σημείο να ανοίξω το δικό μου μαγαζιά. Και τώρα έχεις μαγαζί με... Έχω μαγαζί με ρούχα, ναι, και έχω και μαγαζί με τοποθέτηση μαλλιών και ράστα. Γι' αυτό και έχω έρθει και με αυτό εδώ το μαλλί. Τι ωραίο που είναι, ωραίο, εσύ. Τι... Και αυτό ήταν άλλο τώρα, τελείως. Αυτό δεν έγινε έτσι τα ξαφνικά, ήταν όνειρό μου πάρα πολλά χρόνια να το κάνω. Γιατί κομμώτρια δεν είμαι, mm-hmm, αλλά φοράω πρόσθετο μαλλί πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και η ανάγκη μου να βρω καλό μαλλί, γιατί δυστυχώς δεν έβρισκα πουθενά. Ένιωθα πως πήγαινα να βάλω μαλλί και με κορόιδευαν. Ναι. Τον πουλάγανε, πήγε για αληθινό και δεν ήταν ποτέ, δηλαδή στον ένα μήνα γίνονταν χάλια. Η ανάγκη αυτή να φέρω εγώ το καλό μαλλί, γιατί το είχα βρει, ήταν και ο λόγος να ανοίξω. Είναι ινδικό το μαλλί. Ινδικό. Είναι ανατολίτικο το μαλλί. Θα κάνουμε πολύ. Ανατολίτικο. Γι' αυτό παίζουν και αραβικά τραγούδια, ανατολίτικο μαλλί, όλο το πακέτο. Θα κάνουμε πολύ μετέπειτα. Πού είναι στον Πειραιά. Στον Πειραιά, ναι. Και τα δύο. Και τα δύο. Κάτω είναι το μαγαζί με τα ρούχα, πάνω είναι το μαγαζί με τα μαλλιά. Εσύ είσαι θαυμάσιο, μπράβο σου. Αλήθεια που τα έχει κάνει. Και τα προλαβαίνει όλα, έτσι. Εντάξει.
Μακάρι να είχα λίγο παραπάνω χρόνο να προλάβω καλύτερα τα πράγματα, αλλά ό,τι μπορώ. Ναι. Έχεις, δέχεσαι, ρε παιδί μου, γιατί όλοι μας δεχόμαστε και σχόλια, hate. Ναι. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, ε. Βασικά, πολλά. Έχω δει άλλους να παίρνουν και πολύ χειρότερο hate. Ναι. Να σου πω κάτι, δεν δίνω και λόγο, όχι, δεν δίνω και λόγο για να έχω hate. Δηλαδή, δεν προκαλώ με τέτοιο τρόπο ώστε να λάβω, αλλά το hate θα το φάει όλος ο κόσμος, δείξει δεν δείξει κάτι. Ισχύει. Λαμβάνω normal hate. Δίνεις βάση. Μ' αρέσει λίγο να τους γλεντάω, δηλαδή μ' αρέσει να τους απαντάω έτσι κοροϊδευτικά για να τους υπενθυμίσω απλά πόσο... πόσο χαζούλιδες είναι. Απλά έτσι για να τους γλεντήσω απαντάω. Δεν με στεναχωρούν όμως. Δεν τα παίρνει, δεν έχεις περάσει δηλαδή που περίεργα να τα πάρεις μέσα σου ή οτιδήποτε. Όχι, όχι, γιατί είμαι σε μια ηλικία πλέον που δεν μπορώ να δώσω βάση. Ίσως άμα ήμουν 20 χρονών, 22 εκεί μπορεί να με επηρέαζαν, αλλά τώρα... Έχεις την οικογένειά σου, έχεις τα παιδιά σου. Τι να με πειράξει τώρα, δεν μπορεί να με πειράξει το hate σχόλιο, γιατί δεν θα ασχολιόταν και μαζί μου. Ναι. Τι να μου πούνε. Σωστό. Μου έχουν κατηγορήσει για χίλια πράγματα που ξέρω ότι δεν ισχύουν κιόλας, οπότε δεν με νοιάζει. Η μικρή, καλή ώρα. Της αρέσει, ρε παιδί μου, το TikTok, τα βίντεο, θα μπει, θα δει, ή την έχεις, όχι. Κοίτα να δεις, ξεκινήσαμε να κάνουμε μαζί βιντεάκια, δεν ήξερε τι είναι αυτά τα βίντεο, νόμιζε ότι τα τραβούσαμε, ναι, τα τραβάγαμε για να τα κάνουμε μεταξύ μας. Μετά όμως της άρεσε η ιδέα, δηλαδή ήθελε να με έβλεπε να ανοίγω το κινητό, να πάω να τραβήξω βίντεο, ήθελε να πεταχτεί δίπλα μου να έρθει. Δεν την έχω πιέσει δηλαδή ποτέ για κάτι, είναι κάτι που της αρέσει, είναι στο, έτσι κι αλλιώς στο καλλιτεχνικό ζώδιο, είμαστε δίδυμο ζυγός, διάδα φωτιά. Θεέ μου, διάδα φωτιά. Του αέρα, τα λαντούχα ζώδια. Όλοι. Και εγώ, υδροχός, δίδυμος, εδώ, ζυγός, τι μας λείπει όλοι. Όχι, δεν την πίεσα ποτέ, αν δεν θέλει δεν κάνει. Μ' αρέσει που είσαι έτσι, πολύ, πολύ cool. Και νομίζω ότι αυτό σου το coolness εισαγωγικά έχει καταφέρει και έχει προσεγγίσει τα πάντα όλα. Δηλαδή, παιδιά, άντρες, γυναίκες. Έχει όλο το. Ναι, έχουμε κοινό λίγο απ' όλα. Έχουμε και έφηβους, γιατί αγαπάνε και τη Θάλια και τα παιδιά. Έχουμε και μεγάλες ηλικίες. Έχουμε πολύ μεγάλες ηλικίες, αλλά δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Συνήθως οι μεγαλύτερες ηλικίες παρακολουθούν πιο πολύ τηλεόραση. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι τόσο στα social media. Ξέρεις πόσες γυναίκες, όχι μόνο γυναίκες, και άντρες. Άντρες. Η ηλικία της μαμάς μου, του μπαμπά μου, έρχονται απλά μόνο και μόνο για να μας δουν στο μαγαζί, μας παρακολουθούν. Αλλά θα μου πεις τώρα εντάξει, τα social media πλέον όλοι. Είναι. Όλοι. Εντάξει, είναι πλέον, μπορώ να πω και πιο δυνατά από την τηλεόραση. Εντάξει, έχει δώσει και πολύ δύναμη και σε γυναίκες να καταφέρουν να κάνουν το όνειρο της πραγματικότητα, να ανοίξουν μαγαζί. Κατάλαβες, δηλαδή θέλω να πω ότι το πιάνεις από όλες τις πλευρές. Κάπως σαν ναι, να. Έχουμε απόλυτη συνέχεια. Ναι, σαν να παίρνεις την καθημερινότητά σου, παιδί μου, και να ό,τι έχεις βιώσει και ό,τι έχεις περάσει εσύ. Καλό κακό, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι. Και να φανταστείς, εγώ, άμα δει κάποιος τα βίντεο μου και όλα αυτά, δεν δίνω και πολλές λεπτομέρειες. Ναι. Δεν. Είναι, δηλαδή στο TikTok είναι πολύ περιορισμένα τα βίντεο που κάνω πλέον. Δεν δίνω πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή μου, για την καθημερινότητά μου. Όχι, βλέπουν, δηλαδή, είναι σε μια... 4 χρόνια που ξέρεις ο κόσμος. Ναι, λίγα και βγάζουν μόνοι τους μία άποψη πολύ. Αυτό. Ναι. Και παίρνει πολλοί κόσμος δύναμη από σένα, όντως, ρε παιδί μου. Μακάρι. Μου το έχουν πει, αλλά μακάρι να ισχύει αυτό. Μπράβο, ρε Στέλλα. Αλήθεια, μπράβο. Ευχαριστώ. Αν σε ρωτήσω πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια, ας πούμε, τώρα. Κοίτα να δεις, πολλά από τα όνειρά μου τα έχω πραγματοποιήσει ήδη. Σίγουρα είναι παιδί ακόμα. Θέλω, θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα όμως και επαγγελματικά το κάτι παραπάνω. Uh-huh. Είμαι ικανοποιημένη, εγώ γενικά δεν είμαι τόσο των υλικών αγαθών πλέον. Δεν είμαι καθόλου. Απλά θέλω να νιώσω, να πω ότι, ξέρεις κάτι, τώρα... να ζω χωρίς ανασφάλεια. Κατάλαβες, δηλαδή εγώ να μεγαλώσω, να έχω τη δουλειά μου. Τα παιδιά σου. Αυτό. Να μην νιώθω ότι είμαι ξεκρέμαστη. Αυτό εγώ θέλω απλά. Και εννοείται να συνεχίσει η δουλειά μου να πηγαίνει καλά. Γιατί πραγματικά από το μηδέν ξεκινήσαμε. Από το μηδέν, με μηδέν ευρώ, με μηδέν τα πάντα. Με μια κάμερα και την αγάπη του κόσμου. Αυτό. Έλα εσύ. 4 χρόνια πριν, έτσι. Ναι. Ουσιαστικά. Συγκινήθηκα. Ναι, όντως το είδα ότι συγκινήθηκες. Εσύ μεγάλωσες πού, Πειραιά. Από εκεί. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Έλα, μην συγκινήσε.
Πω πω τώρα. Μπορούμε να το κόψουμε αυτό. Όχι, μωρέ. Να σας πω κάτι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα μπορούσαμε, άμα θέλεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι είναι και η Θάλια εδώ πέρα, την οποία τη βάλαμε σε μια καρέκλα και την έχουμε βρει στο πάτωμα. Για κάποιο λόγο. Πώς είναι το παράδειγμα αυτό. Μήπως έχει κάποιο δέπει, όπως είχα και εγώ όταν ήμουν μικρή. Το έχω ξανακούσει. Και για μένα το έχουν πει, να ξέρεις. Είσαι κι εσύ αυτός ο άνθρωπος που θα ξεκινήσεις κάτι. Εγώ ήμουν άνθρωπος που θα ξεκινήσει κάτι και θα τα αφήσει και μετά θα πάει να κάνει κάτι άλλο. Και μετά θα πάει να κάνει κάτι άλλο. Ναι. Είσαι πολύ φίλη μου, πότε είναι. Είναι Ιούνιο, 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου. Α, είσαι στα τελειώματα του διδύμου. Εκεί, μετά, όχι, τι είναι μετά. Μετά είναι ο καρκίνος. Μετά είναι ο καρκίνος. Εκεί η άλλη μου η κόρη δίδυμος είναι. Έχω μπλέξει από παντού. Η ζωή μου όλη είναι δίδυμη. Είναι η μαμά μου, είναι η αδερφή μου, είναι ο αδερφός μου. Είναι όλοι δίδυμοι. Πλέον έχει γίνει και εμένα η ζωή μου όλη. Ναι, γιατί μάλλον είμαστε του αέρα, γιατί δεν ξέρω, ταιριάζουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε ένα σύντομο break και να επιστρέψουμε μετά, γιατί εδώ πάρα πολύ την έχω αγαπήσει. Ας μιλήσουμε για μαλλιά. Ναι. Μόλις ναι. Πάμε. Έχουμε πολύ σοβαρή συζήτηση αυτή τη στιγμή και μας έχετε διακόψει, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τέλος πάντων. Extension. Ναι, μιλάμε για extension τόσο. Και tapes. Και tapes, nano rings, τα πάντα όλα. Την καινούργια μέθοδο τώρα με τη λάμπα, όλα. Αυτή που είναι. Καλά, είναι μια φανταστική. Μου την έχει πετάξει στο TikTok φυσικά. Θα το φέρουμε. Που είναι σαν τριχάκι, τριχάκι, τριχάκι. Αφού μας το ζητάνε όλοι, θα το φέρουμε. Η ποιότητα του μαλλιού παραμένει η ίδια. Η τεχνική και η τοποθέτηση είναι ουσιαστικά διαφορετική. Ναι, μόνο η τοποθέτηση αλλάζει. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό με την κοτσίδα που την έχεις κάνει τώρα, εσύ, ας πούμε. Μετά το μαλλί αυτό, το κρατάς και πέταμα, το χρησιμοποιείς. Είναι για πέταμα. Αυτό είναι για πέταμα, αλλά μπορούμε, αν θέλει κάποια κοπέλα, να τη φτιάξουμε σε λαστιχάκι μια τέτοια κοτσίδα. Okay. Και να τη βάζει και να τη βγάζει, αλλά δεν πάμε να είναι συνθετικό μαλλί. Δηλαδή δεν θα κρατήσει πολύ. Είναι το μαλλί που φτιάχνει στα ράστα. Κατάλαβα. Ουσιαστικά το κρατάς δηλαδή μόνο και μόνο γι' αυτό και εξυπηρετεί μια. Άντε, 2-3 φορές να τη βάλει. Κατάλαβα. Είναι ψεύτικο μαλλί. Εγώ όμως έχω και αληθινές αλογούρες, πολύ μακριές, αλλά είναι ανθρώπινο μαλλί. Είναι. Του ανθρώπου το μαλλί. Του ανθρώπου. Έχεις επενδύσει πάρα πολύ. Τι συνδύσεις. Τα ρούχα. Ρούχα, χαμός. Είχα φτιάξει μια συλλογή τώρα μαμά-κόρη. Την έχω δει τη συλλογή αυτή. Η οποία πήγε απίστευτα καλά, απίστευτα. Την αγάπησαν πάρα πολύ οι μανούλες όλες. Και εννοείται, αφού την αγάπησαν, τώρα ετοιμάζω και την συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι. Στην ουσία εμπνέομαι από κωδικούς οι οποίοι είχε αγαπήσει στο παρελθόν ο κόσμος με ρούχα και τους ράβω τους ίδιους σε παιδικό. Και είναι δηλαδή ένα ρούχο το οποίο μπορεί να το βάλει μια γυναίκα που είναι είτε πολύ αδυνατή, είτε είναι έγκυος, είτε έχει υπεραπαρά. Δηλαδή μπορεί να το βάλουν όλες οι γυναίκες. Και ταιριάζει και απίστευτα και σε παιδικό. Και τώρα φτιάχνουμε την Άνοιξη Καλοκαίρι συλλογή, που θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα σκίσει. Και αυτό. Μπράβο, ρε Στέλλα. Μπράβο. Κάτσε να δω σε ποια θέση είναι τώρα. Τώρα έχει φύγει πίσω, αλλά θα ξανακατεβαίνει πάλι κάτω. Θα πάει στο. Θεά. Η Θάλια σου έχει πει, σου λέει, ρε παιδί μου, καθόλου τι θέλει να κάνει, έχει στο μυαλό της, αν σκέφτεται κάτι. Αν θέλει να κάνει τι όταν μεγαλώσει. Ναι, ρε παιδί μου, αν έχει κάποια κλίση, λέει, θέλω να κάνω αυτό. Μου έχει αλλάξει 20 επαγγέλματα. Εξαιρετικά. Όπως όλοι μας. Από γιατρός έχει πάει σε. Ανάλογα πού πάω, εκεί δηλαδή το φτιάχνει κάπως. Δηλαδή μετά έχει. Κομμότρια. Τώρα, ναι, ήταν πριν πολίτρια σε μαγαζί με ρούχα. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Μετά. Δεν θυμάμαι το τελευταίο που μου είπε. Ήταν πολύ αστείο, αλλά δεν θυμάμαι. Έχει αλλάξει πάρα πολλά επαγγέλματα. Πολύ δυνατή. Μπράβο, Στέλλα. Και χορεύτρια ήθελε, όλα. Λογικό. Έχει φύγει από το πλατό κανονικά. Πήγε στο άλλο κανάλι. Την έφερνε, την πήγε και την πήρε το σχολείο και ήρθανε κατευθείαν εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν βλέπουμε απέναντι. Λοιπόν, θες να παίξουμε. Ναι. Λοιπόν, άκου. Θέλω να συμπληρώσεις τη φράση. Ωραία. Εντάξει. Αν μπορούσα να έχω μία υπερδύναμη, αυτή θα ήταν να. Αχ, να εξαφανίζομαι και να πηγαίνω να κρυφακούω τα πάντα. Ωραία. Να είμαι έτσι, ξέρεις, αόρατη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς. Σοκολάτα. Πώς ακριβώς. Κάθε μέρα τρώω. Ορίστε. Κάθε μέρα τρώω σοκολάτα. Τρως εννοείς ένα κομμάτι. Όχι, όχι, όχι. Όσοι με ξέρουν, το ξέρω ότι τρώω πάρα πολύ σοκολάτα. Τουλάχιστον 2 σοκολάτες τη μέρα. Όχι. Εντάξει, θα πάμε, δεν είσαι γυμναστή. Αλλά το γλυκό θα το φάω κάθε μέρα. Παιδιά, μεταξύ είναι μεταβολισμός άλλος. Αλλά δεν τρώω πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις. Αλλά το γλυκό μου θα το φάω κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλεια, πολύ φίλοι μου. Θα έκλεινα το TikTok μόνο αν. Απειλούσα την οικογένειά μου, δεν ξέρω. Ωραία.
Το πιο περίεργο comment που μου έχουν κάνει είναι... Περίεργο ή κακό. Ή αστείο. Το όμω πω ότι δεν θυμάμαι. Κακό, θυμάσαι. Ναι. Ναι. Να πεθάνει... Α, εντάξει, τέτοιο, δεν κατάλαβα. Περίεργο τώρα δεν θυμάμαι. Είναι τόσο από... Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ναι, τώρα. Φαντάζομαι. Ναι. Το πιο αστείο σκηνικό με φαν είναι... Σου ήρθε κανένας και να έρθει στο μαγαζί, ξέρω εγώ. Κοίτα να δεις, στο αστείο τώρα δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Που σου κάνει εντύπωση. Τώρα έχω κουλήσει, αλλά έχω συναναστραφεί με τόσο κόσμο στον δρόμο. Ναι. Δηλαδή με έχουν κυνηγήσει και όλα. Δηλαδή είχε τύχει να είμαι έξω και να με παίρνουν γύρω-γύρω σβάρνα για μισή ώρα. Μέχρι να πάρει την απόφαση να μου μιλήσει, έλεγε γεια σου, να βάλω μια φωτογραφία. Δηλαδή με ακολουθούσε σε κάθε βήμα. Πήγαινε από εδώ, έρχονταν από πίσω, πήγαινε από εκεί, από παντού. Και για μισή ώρα. Είχε αγχωθεί, α πούμε. Δεν είχα αγχωθεί. Εγώ το είχα πάρει χαμπάρι, αλλά εντάξει. Δε... Μέχρι να... Για να βγάλουμε μια φωτογραφία όλο αυτό, εντάξει. Έχω μετανιώσει για. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Τίποτα, ε. Ούτε κάτι που δεν το κάνει νωρίτερα, α πούμε, που δεν το έχει κάνει νωρίτερα. Δεν έχω μετανιώσει. Τίποτα. Λοιπόν. Πάμε σε διλήμματα. Mm. Να μην ξανακούσεις ποτέ μουσική ή να ακούς μόνο αραβική μουσική. Κοίτα να δεις. Θέλω να ακούω μόνο αραβική μουσική. Σ' αρέσει η αραβική μουσική. Πάρα πολύ. Μου ανεβάζει τη διάθεση. Okay. Θέλω να ακούω και δεν με έχω πρόβλημα να ζήσω μόνο με αραβικά. Καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι λάτρης της ελληνικής μουσικής απίστευτα. Ναι. Απίστευτα λάτρη από την ελληνική μουσική. Όλα. Αλλά δεν γίνεται να μην ακούσω αραβική. Δηλαδή με το που μπει το αραβικό ξεχνάω όλα τα προβλήματα. Πώς, από μικρή, από μικρή. Έλα ρε, εσύ. Από μικρή, πολύ μικρή. Λόγω, μετά... Δεν είσαι καμιά ρίζα ή κάτι τέτοιο. Όχι, ο άντρας μου είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Ο άντρας σου είναι. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δηλαδή, εγώ άκουγα από τα 14. Έλα. Αχόρευα και Oriental. Okay. Ξεχνάω τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι ήμουν στην προηγούμενη ζωή αράβισσα. Το πιστεύω. Αλήθεια σου λέω. Κοντό ή μακρύ μαλλί. Μακρύ. Να κάνεις μόνο. Ναι. Να κάνεις μόνο outfit of the day ή lipstick βιντεάκια. Για πάντα. Καλύτερα βιντεάκια lipstick. Ωραία. Outfit of the day, άστο καλύτερα. Να μην ξαναπάρεις ρούχα ή να μην ξαναβάλεις τρέσα. Χριστός και Παναγία. Να μην ξαναπάρω ρούχα. Έχεις τόσο έρωτα με το μαλλί, ε. Ναι. Ωραία. Είναι σαν ντύσιμο το μαλλί. Χωρίς το μαλλί δεν είναι. Δηλαδή να βγω με την πιτζάμα έξω και με μαλλούρα δεν έχω θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς μαλλί. Δεν μπορώ. Και τώρα που το έχω κόψει κιόλας, έχω τώρα. Ναι, έβαλα μία μαλλούρα μέχρι εδώ και πάω στο κομμωτήριο και λέω σήμερα θα το κάνω κοντόλιο έτσι να αλλάξω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι τραβάω. Άστο. Έχω τρελαθεί. Γι' αυτό υπάρχουν τα extension, δηλαδή. Μα τα extension έκοψα. Ναι, γι' αυτό τα βάζουμε. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, έχει ραντεβού. Δεν έχεις χρόνο. Θα πάρω τηλέφωνο στο μαγαζί μου να κλείσω ένα ραντεβού, να βάλω μακρύ μαλλί. Θα μπορούσες να το κάνεις και αυτό. Είναι το κάνεις να κλείσεις το μαγαζί και μετά να συνεχίσεις την εργασία. Μα και την κοπέλα την έφερα νωρίτερα σήμερα για να μου φτιάξει το μαλλί, γιατί ήταν ραντεβού όλη μέρα. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση, λέω να βγω έτσι. Θα έρθει νωρίτερα, λέω να φτιάξουμε μαλλί. Έλα, ρε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Και. Τρελαίνω. Και σε ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα που πολύ που με καλέσατε. Θα τα ξαναπούμε. Το εύχομαι. Εγώ θα πάω στο μαγαζί. Να έρθεις. Και στα ρούχα και στα μαλλιά. Να τα μαλλιά βάλουμε μαλλούρα. Ναι, θα έρθω να μου βάλετε μαλλούρα. Ναι. Να μου κάνετε μια κοτσίδα. Που δεν το έχω ό,τι θέλεις. Καθόλου, αλλά να μου κάνετε. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Και θα τα βρούμε όλα. Και στη νέα τεχνική. Θα έρθω για να βάλω πάνω εδώ ψηλά. Ό,τι θέλεις εδώ. Λοιπόν, ήταν η Τζαστέλα, φυσικά και την ξέρετε και συνεχίζετε και τη βλέπετε μέσα από τα βιντεάκια της στο TikTok και όχι μόνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο. Φιλιά πολλά! Καλή συνέχεια σε όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και εσένα, Θάλια, ευχαριστούμε πολύ. Δεν μιλάει η Θάλια.